Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος τιμά το αιωνικό αναπηρικό κίνημα 1940-44 που έγραψε λαμπρές σελίδες της λαϊκής απελευθερωτικής πάλης. 15.000 ανάπηροι πολέμου του 40-41 έμειναν στα 19 νοσοκομεία της Αθήνας. Αγωνίστηκαν για τη βελτίωση της κατάστασης στα νοσοκομεία και για μέτρα για την επιβίωσή τους. Οργανώθηκαν στο ΕΑΜ και συμμετείχαν στον αγώνα κατά του ναζί κατακτητή, κατά της πολιτικής επιστράτευσης, για τη ματέωση της βουλγαρικής καθόδου στη Μακεδονία. Μετέτρεψαν τα νοσοκομεία σε κάστρα αντίστασης. Ήταν μπροστάριδες σε όλες τις κινητοποιήσεις του λαού της Αθήνας. Διώχθηκαν και πολλοί εκτελέστηκαν την περίοδο της κατοχής. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν για την ανάταση του λαϊκού φρονήματος, η μεγάλη προσφορά στον πόλεμο της Σοβιετικής Ένωσης και οι επιτυχίες του Κόκκινου Στρατού, ιδιαίτερα η νίκη τους στο Στάλιγκραντ το Φλεβάρι του 1943, η προέλασή τους στην Ανατολική Ευρώπη, που έγειρε την πλάστηκα του πολέμου σε βάρος του φασιστικού άξονα. Το 1943 το απελευθερωτικό αντιστασιακό λαϊκό κίνημα θεριεύει με την πλειοψηφία του λαού μας οργανωμένη στο ΕΑΜ με το θρηλυκό Ελλάς να απελευθερώνει τη μία μετά την άλλη τις περιοχές της Ελλάδας. Έτσι, πολλαπλασιάζονται οι συγκρούσεις και τα μπλόκα που οργανώνουν οι χιτλερικοί μαζί με τους ταγματασφαλίτες με στόχο να τσακίσουν την αντιστασιακή δράση. Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας το Σεπτέμβριο του 1943, ο αγώνας των αναπήρων στα νοσοκομεία κλιμακώνεται. Συγκεντρώνουν τον οπλισμό των Ιταλών από τα στρατόπεδα που ήταν κοντά στα νοσοκομεία, τον δίνουν στον Ελλάς και ματαιώνουν μπλόκα. Το αναπηρικό αντιστασιακό κίνημα στα νοσοκομεία αποτελεί μεγάλο εμπόδιο στα σχέδια των χιτλερικών και των συνεργατών τους, των ταγματασφαλιτών. Επιχειρούν να μεταφέρουν τους ανάπηρους από τα νοσοκομεία σε άλλο μέρος, απόπειρα που βρίσκει την καθολική αντίδραση των αναπήρων και ματαιώνεται. Έτσι για τους χιτλερικούς δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το χτύπημα μέσα στα ίδια τα νοσοκομεία. Στις 30 Νοέμβρη του 1943 οι ταγματασφαλίτες κάνουν επίθεση. Στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα μπλοκάρουν όλα τα νοσοκομεία και μπαίνουν στους θαλάμους αρπάζοντας τους αναπήρους, τους ανίκανους να μετακινηθούν, τους τυφλούς, τους φυματικούς και τους σωριάζουν στα φορτηγά για τις φυλακές Χατζικώστα και το στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Τα ξημερώματα εκτελούν 283 ανάπηρους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της πατρίδας και για ένα καλύτερο μέλλον με ευημερία για τον λαό. Όσοι επέζησαν συνέχισαν τη δράση τους μέχρι την απελευθέρωση και μετά από αυτή. Το αναπηρικό κίνημα έγραψε μια από τις λαμπρότερες σελίδες του αντιστασιακού απελευθερωτικού λαϊκού αγώνα. Απέδειξαν την τεράστια δύναμη που έχει ο λαός όταν το αποφασίσει να βγει στο προσκήνιο, μπορεί να τα βάλει και να νικήσει τον αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι αυτός. Ο λαός δεν υπάκουσε στα κελεύσματα υποταγής της αστικής τάξης που αποχώρησε για Κάιρο και Λονδίνο ή συνεργάστηκε με τις δυνάμεις κατοχής, αλλά με πρωτοβουλία, καθοδήγηση, οργάνωση και προσφορά του ΚΚΕ βγήκε μπροστά, οργανώθηκε στο ΕΑΜ και τον Ελλάς που απελευθέρωσε τη χώρα. Συσπυρώθηκε στο ΕΑΜ και το ΚΚΕ και έγραψε το αντιστασιακό έπος που αποτελεί διδαχή για το σήμερα, κερδίζει το σεβασμό και προκαλεί τη συγκίνηση των νεότερων γενιών. Όπως ακριβώς και ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας της επιβεβλημένης και κορυφαίας ταξικής ένοπλης αναμέτρησης στη χώρα μας τον 20ο αιώνα. Αγωνιζόμαστε για να διατηρηθεί ζωντανή ιστορική μνήμη. Δεν θα περάσει η επιχειρούμενη παραχάραξη της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο αντικομουνισμός και ο αντισοβιετισμός που προωθούν όλα τα στηρίγματα του καπιταλισμού και που έχει στόχο ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες, ώστε να μην συναντηθούν αυτές με τα συμπεράσματα και τα διδάγματα από τη μεγάλη δεκαετία του 40. Αγωνιζόμαστε να αποδοθούν στον ελληνικό λαό οι γερμανικές αποζημιώσεις επανορθώσεις. Σήμερα,
κάτω από το βάρος των εξελίξεων, τα διαχρονικά συμπεράσματα από τη δεκαετία 40-50 αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Δείχνουν την αναγκαιότητα ο λαϊκός παράγοντας να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, να μην δείξει καμιά ανοχή σε ένα δρόμο ανάπτυξης για τους λίγους, τον οποίο σε όλες τις φάσεις του τον πληρώνουν οι πολλοί, οι άνθρωποι του μόχθου, αυτοί πληρώνουν τις κρίσεις, την ανάκαμψη, τους πολέμους. Οι εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις, η τελευταία πολύ μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, η κλιμάκωσή της, αλλά και οι κινητοποιήσεις που εξελίσσονται στις χώρες της Ευρώπης, είναι η μόνη ελπιδοφόρα εξέλιξη. Μόνο οι λαοί μπορούν να εξαλείψουν οριστικά τη φτωχοποίηση, την επιδείνωση των όρων ζωής των λαϊκών οικογενειών, τους πολέμους, την προσφυγιά, με ανυποχώρητο αγώνα που στοχεύει το πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και τα στηρίγματά του, με αγώνα που βασίζεται στην οργανωμένη λαϊκή δύναμη. Τιμούμε την προσφορά, τον ηρωισμό, τη θυσία των χιλιάδων αναπήρων του αντιστασιακού αγώνα. Αντλούμε δύναμη από την προσφορά τους και από τους μεγαλειώδεις αγώνες του ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΦΟΝ, Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας για την οργάνωση των σημερινών και αυριανών αγώνων ενάντια στη βαρβαρότητα των σημερινών πολιτικών επιλογών μέχρι την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Για ένα δρόμο ανάπτυξης, ο οποίος απαλλαγμένος από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, θα έχει γνώμονα την ικανοποίηση των σύγχρονων ανθρώπινων αναγκών.